Με τις καλύτερες δυνατές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών, ολοκληρώθηκε στη Σιθωνία ο 43ος Διεθνής Κολυμβητικός Διάπλου του Ρωναίου Κόλπου. 22 κολυμβητές βούτυξαν από την Καλυθέα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι όλοι είναι νικητές ανεξάρτητα από το χρόνο που θα κάνουν. Είναι ο κολυμβητής που κολυμπάει ήπιο. Στο 1,60 είναι ο Μέλτσης. Ο Τάσος Αχπατζίδης από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης πάτησε πρώτος στην παραλία της Νικήτης, κάνοντας νέο ελληνικό ρεκόρ και διαπλέοντας τον Ρωναίο Κόλπο σε 5 ώρες και 25 λεπτά. Πλήθος κόσμου υποδέχτηκε με χειροκροτήματα και επιθυμίες τον Τάσος Αχπατζίδη στην παραλία, ενώ εκεί τον περίμεναν οι γονείς του, συναθλητές και οι φίλοι του. Ο Τάσος στεφανώθηκε με τον κότινο από την πρόεδρο του Σίθωνα, Κωνσταντίνα Κούρα, και στη συνέχεια έπεσε συγκινημένος στην αγκαλιά της μητέρας του που τον περίμενε. Δύο μόλις λεπτά αργότερα τερμάτισε ο Γιάννης Κοθωνίδης του κολυμβητικού ομίλου Άξον Θεσσαλονίκης, με χρόνο 5 ώρες και 27 λεπτά. Επίσης καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που είχε κατακλείσει την παραλία της Νικήτης. Οι δύο αθλητές κολυμπούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα σχεδόν μαζί και όπως ομολόγησαν και οι ίδιοι, ο συναγωνισμός τους έφερε και τους πολύ καλούς χρόνους. Από τότε που ήμουν παιδάκι, πάντα ονειρευόμουν να κάνω αυτόν τον αγώνα. Ήθελα μια μέρα να το κάνω και άμα είναι δυνατόν να τα καταφέρω να κερδίσω, ακόμη και να κάνω το ρεκόρ. Μέσα στην κούρση η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα πάρα πολύ, γιατί λόγω φετινών υποχρεώσεων με δουλειές και σχολές δεν είχα κάνει την πιο καλή προετοιμασία, όμως. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ανθρώπους που σε αγαπάνε πραγματικά και να παίρνεις κουράγιο από αυτό για να μπορείς να τα καταφέρνεις. Ήταν αρκετά δύσκολος. Ωστόσο ήταν μια εμπειρία που ήταν μοναδική. Σε φτάνει στα όρια σου και αυτό είναι το ζητούμενο. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Τάσο, γιατί αυτό που είπα για τα όρια με βοήθησε και αυτός να φτάσω στα δικά μου όρια. Δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου. Ήταν κάτι τρομερό και πόσο μάλλον όταν είχα πλάι και τον πατέρα μου στη βάρκα, το οποίο ήταν για μένα κάτι πολύ σημαντικό και με βοήθησε και αυτός να φτάσω στο όριά μου και τι με βλέπω να κολυμπάω. Έσπασαν τον πανελλήνιο ρεκόρ, το ρεκόρ του Θανάση του Παπαρνάκη που ήταν 15 ώρες και 29 λεπτά και οι δυο τους το σπάσανε. Αλλά αξίζει να πούμε, πέρα το ότι είναι δύο καταπληκτικοί αθλητές, ο καιρός φέτος ήταν ίσως ο πιο ευνοϊκός τα τελευταία 10 χρόνια. Μία κάλμα, μία μπουνάτσα και ένα ελάχιστο μαϊστράκι όσο χρειάζεται για να είναι βοηθητικό σε έναν αθλητή. Ένας φανταστικός καιρός. Ο Τωρωναίος Κόλπος μας έκανε τη χάρη και απολαύσαμε ένα απίστευτο ανταγωνιστικό αγώνα. Πολύ συγκίνηση και ένα θερμό χειροκρότημα περίμενε και τον τερματισμό του τρίτου νικητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια επιθυμία που είχα από παιδί, παλιός κολυμβητής, και μετά από πολλά χρόνια εκπληρώνεται. Δύσκολος αγώνας, αλλά τον ευχαριστήθηκα. Η απονομή των τελετών και η καθιερωμένη τελετή λήξης του Διάπλου πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου.